Πολλοί κόσμος παρευρέθηκε στο απόγευμα του Σαββάτου στην εκδήλωση 30 χρόνια Κοζανίτικη Αντίλαλη, καταγράφοντας τα βήματα του προσκοπισμού στην Κοζάνη, που συνδιοργάνωσαν η Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Δυτικής Μακεδονίας και η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Κοζάνης στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη, με αφορμή το κλείσιμο των 30 χρόνων έκδοσης της εφημερίδας Κοζανίτικη Αντίλαλη. Κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων κυκλοφορίας της εκδόθηκαν 135 φύλλα, τα οποία μοιράστηκαν δωρεάν πόρτα-πόρτα, αλλά και ταχυδρομικά σε φίλους και σε μέλη σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, καθώς και στην Κύπρο, στον Καναδά, στην Αμερική και όπου υπάρχουν φίλοι των προσκόπων Δυτικής Μακεδονίας. Το να έχεις μια ιδέα είναι απλό πράγμα. Ο καθένας μπορεί να έχει μια ιδέα. Το θέμα είναι η πραγματοποίηση της ιδέας και τα άτομα που υποστηρίξουν αυτή την ιδέα. Αυτό το βρήκα στο Συμβούλιο που δεχτήκαν την ιδέα της εφημερίδος, αλλά και στον βασικό πυλώνα που με υποστήριξε, τον Μάρκο τον Παπαδημητρίου, καλή του ώρα τώρα, ο οποίος από την αρχή υποστήριξε αυτή την ιδέα μου. Και ήταν από τους βασικούς που μπορέσαμε να βγάλουμε την εφημερίδα για 30 χρόνια. Φυσικά, 20 χρόνια ήμασταν εμείς και μετά την αφήσαμε στους επομένους όταν βγήκαμε από το Συμβούλιο. Η ιδέα της εφημερίδας ήταν ότι σαν ένωση κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις το χρόνο. Εκδρομές, συγκεντρώσεις, συναντήσεις. Οπότε θέλαμε αυτά που κάνουμε εμείς να τα γνωρίσουμε και στον άλλο τον κόσμο. Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, όπου είχαμε δημιουργήσει πάρα πολλές φιλίες από τις διάφορες συναντήσεις που κάναμε. Έτσι έφερα στο Συμβούλιο την ιδέα αυτή, την ασπάστηκε και με βοηθό τον Μάρκο πήραμε και βγάζαμε την εφημερίδα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον Τζόκανο του Βασίλη, όπου βγάζουμε την εφημερίδα μαζί με τη γυναίκα του, τη Μαρίνα, οι οποίοι πέρανε, τυπώνανε όλα τα κείμενα. Ο Μάρκος Παπαδημητρίου πήγαινε και τα έκανε ό,τι υπήρχε συμπληρώσεις ή διορθώσεις. Και μετά έβγαινε η εφημερίδα, την οποία τη μοιράζαμε σε 800 έβγαινε αντίτυπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε όλα τα μέλη μας. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή ιδέα αυτή εδώ πέρα και το ότι συνεχίζει να βγαίνει και θα βγαίνει, αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Τη σημερινή εκδήλωση. Και ειδικά σε αυτόν τον χώρο. Η Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα κτίριο που μόλις πριν από 6 μήνες εγκαινιάστηκε. Είναι ένα σημαντικό σύγχρονο μνημείο υψηλής αρχιτεκτονικής και ένα αποτυπώσιμο πλέον όχι μόνο στα στενά όρια του Δήμου, αλλά και συνολικά της πατρίδας μας. Σε αυτήν τη φιλόξενη στέγη του βιβλίου, της μελέτης και της έρευνας, αλλά και του πολιτισμού, θα τιμηθεί σήμερα η προσκοπική εφημερίδα Κοζανίτικη Αντίλαλη. Λοιπόν, σας καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι βλέπω σε αυτή την αίθουσα τη μοντέρνα, όπως είπε ο Γιώργος, με τόσο νέο σχεδιασμό πρωτοποριακό και μελλοντικό, να συνυπάρχουν όπως συνυπήρχαν από την αρχή της ίδρυσης σε εισαγωγικά και της μεταγενέστερης του βίου της πόλης της Κοζάνης από τους Βαλκανικούς πολέμους και ο προσκοπισμός της Κοζάνης. Η οποία διανύει 300 έτους λειτουργίας της. Γνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν στον έντυπο τύπο όχι μόνο τοπικό αλλά και πανελληνίως, είναι μεγάλο επίτευγμα το ότι μία εφημερίδα τοπική, προσκοπική, κυκλοφορεί επί 30 χρόνια. Αυτό δείχνει το ζήλο, το μεράκι και τη μεγάλη αγάπη που έδειξαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτήν την εφημερίδα και κατάφεραν να φτάνει αυτή η εφημερίδα στα χέρια μας. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μέσα από την εφημερίδα κράτησαν ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του προσκοπισμού της Κοζάνης ζωντανό και διατήρησαν ψηλά τις αρχές και το ύφος που χαρακτηρίζει το Σώμα Αγίων Προσκόπων Ελλάδος.